Φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί διαδηλώνουν μαζικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, αντιδρώντας την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επιμένουν να λένε φοιτητές και μαθητές, οι οποίοι και ακόμα μία μέρα βγήκαν στους δρόμους. Αγωνιζόμαστε ενάντια στα σχέδια του Υπουργείου και της κυβέρνησης, ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βάζει ακόμα περισσότερους ταξικούς φραγμούς στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Εκατοντάδες φοιτητές με πορεία διαδηλώνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν λείπουν και όσοι ζητούν τη θεσμοθέτηση αυστηρών προϋποθέσεων ή δεν είναι κάθετα εναντίον των μη κρατικών πανεπιστημίων. Εγώ είμαι σχετικά υπέρ για την ίδρυση των πανεπιστήμιων των ιδιωτικών. Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση διχάζει και τους ακαδημαϊκούς που εκφράζουν επιφυλάξεις. Ο νομοθέτης οφείλει να διασφαλίσει μέσω της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση την αποτελεσματική εποπτεία όλων των κρατικών και μη κρατικών ιδρυμάτων, ώστε όλα να εκπληρώνουν τα ίδια αυστηρά και διεθνή ευρωπαϊκά πρότυπα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνύπαρξη είναι η βιώσιμη χρηματοδότηση των κρατικών πανεπιστημίων από την πολιτεία και η διασφάλιση στην πράξη του αυτοδιοίκητου. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο είναι έκτακτη πόρη, κάποιοι από αυτούς από το Ταμείο Ανάπτυξης, κάποιοι από προγράμματα που τρέχουν εδώ και 2 χρόνια ήδη. Δεν είναι αυτή η ενίσχυση που ζητάει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω. Καθέτος ναι. Δεν θα διαφωνήσει κανείς σε αυτή την αίθουσα με αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα το να λέμε ότι υπάρχει υποβάθμιση της χρηματοδότησης όταν η χρηματοδότηση αυξάνεται συστηματικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά fake news. Μετά το τέλος της πορείας στην Αθήνα, ένταση επικράτησε κοντά στο Πολυτεχνείο, όταν ομάδα ατόμων πέταξε μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις. Επεισόδια σημειώθηκαν μετά τη λήξη του συλλαλητηρίου και στη Θεσσαλονίκη.